Θα μου επιτρέψετε να επιστρέψω στο Σκοπιανό, καθότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν συνυπολογίσουμε και ότι το πιο θερμό χειροκρότημα στη χθεσινή σας ομιλία το λάβατε όταν αναφερθήκατε στο θέμα αυτό και όταν δώσατε τη διαβεβαίωση ότι θα προχωρήσετε σε μια διαπραγμάτευση εξ αρχής, από μηδενική βάση, αν θυμάμαι καλά τα λόγια σας. Επειδή είστε εξαιρετικά σαφείς όταν μιλάτε για τα θέματα της εθνικότητας και της γλώσσας. Ωστόσο, δεν υπάρχει η ίδια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε ό,τι αφορά την ονομασία. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Και για να χρησιμοποιήσω και το σλόγγαν το οποίο έχετε λανσάρει από χθες, μπορείτε, θέλετε να πάτε σε μια διαπραγμάτευση, εάν και εφόσον γίνεται κυβέρνηση σε επόμενη φάση, από την οποία θα προσπαθήσετε να βγάλετε τον όρο Μακεδονία από την ονομασία του γειτονικού κράτους. Ευχαριστώ. Προφανώς και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς Έλληνας που να ήθελε να υπάρχει το όνομα Μακεδονία στην ονομασία του γειτονικού κράτους. Αλλά θέλω να είμαι ρεαλιστής. Παρότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου και η σύνθετη ονομασία νομίζω ότι συναισθηματικά ενοχλεί τους πιο πολλούς Έλληνες, το βασικό πρόβλημα σήμερα στη συμφωνία είναι στη γλώσσα και στην εθνότητα, όπως σας είπα. Άρα την επόμενη μέρα, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα, το τονίζω, αυτό το οποίο είπα είναι υπό την αίρεση ότι δεν θα κυρωθεί η συμφωνία, η μεγάλη μάχη, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε πόσες μάχες μπορούμε να δώσουμε ταυτόχρονα, θα πρέπει να δοθεί για τη γλώσσα και την εθνότητα, να σας πω γιατί. Διότι το όνομα θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα την επόμενη μέρα. Από τη στιγμή που έχουμε αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής εθνότητας, είναι ζήτημα χρόνου μόνο τελικά η χώρα αυτή να αποκαλείται Μακεδονία σκέτα. Εκεί λοιπόν είναι η ουσία του προβλήματος και εκεί εντοπίζω εγώ και το πραγματικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων.